Η αυτοδιοίκηση απευθύνει έκκληση στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να επιδείξουν υπευθυνότητα και να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθούν οι εκλογές. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γεώργιος Πατούλης, τονίζει ότι η πατρίδα μας, με ευθύνη αποκλειστικά της σημερινής κυβέρνησης, οδηγείται σε μία τρίτη συνεχή εκλογική αναμέτρηση, με μοναδικό διακύβευμα την εφαρμογή ενός προγράμματος που πρόσφατα η συντριπτική πλειοψηφία του Εθνικού Κοινοβουλίου ενέκρινε με την ψήφο της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και όχι εκλογές. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φετινός Σεπτέμβρης θα είναι δύσκολος, διότι στον αέρα βρίσκονται τα προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και το άνοιγμα των βρεφών νηπιακών σταθμών. Παρακολουθούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ευκαιρίες που υπάρχουν για τη χώρα μας αλλά και την αυτοδιοίκηση, οι οποίες χάνονται μία μετά την άλλη. Εμείς, η κριτική μας έγκειται στο ότι ήδη βγαίνουμε για το άνοιγμα των βρεφονηπιακών σταθμών και όλα είναι στον αέρα. Είναι το ΕΣΠΑ, το οποίο βρίσκεται στον αέρα στην κυριολεξία με 31 Δεκάτου 2015, θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί τα έργα και τα έργα έχουν σταματήσει διότι η κυβέρνηση δεν έδινε στους εργολάβους τα χρήματα μέσα από τις διαχειριστικές τους αρχές. Υπάρχουν πλήθος ζητημάτων για το κλείσιμο προϋπολογισμών για κόκκινους δήμους, αλλά και αν θέλετε για τα οικονομικά με το ένφια που έχουν δημιουργηθεί και χρειάζονται λύσεις, και πλήθος άλλων ζητημάτων που σίγουρα φέρνουν πίσω τη χώρα μας, όπως είναι η τουριστική περίοδος. Αν έχουμε εκλογές το Σεπτέμβρη, είναι σίγουρο ότι οι τουριστικές περιοχές, οι δημοτικές τουριστικές περιοχές που είναι πολλές στη χώρα μας, ήδη αρχίζουν οι ακυρώσεις και σίγουρα αυτό θα δημιουργήσει στην τοπική οικονομία μεγάλα προβλήματα, και θεωρούμε ότι εν διάφτη περιπτώσει αυτή η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί για να μπορέσει να πάει προς την πρόοδο και την ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή 7 μήνες, πέραν από τον τρόπο με τον οποίο έγιναν και οι εκλογές, επειδή δεν θα έβγαινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά είχαμε την περίοδο με τις διάφορες διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους, μετά είχαμε το δημοψήφισμα, τώρα έχουμε τις εκλογές. 7 μήνες η αγορά στα χειρότερα της, οι άνθρωποι του επιχειρήν, ενώ θέλουν να επιχειρήσουν, δεν τους αφήνει το ίδιο το κράτος, και θεωρούμε ότι όλα αυτά δημιουργούν πισωγύρισμα για την ίδια μας τη χώρα. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι θα έπρεπε σίγουρα με 222 που ψήφισαν, καλός ή κακός όπως ήρθαν τα πράγματα, το μνημόνιο, να κάτσουν κάτω, να βρουν ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός, ποια θα είναι η κυβέρνηση και να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα. Αυτή η χώρα δεν αντέχει άλλο ούτε εκλογές ούτε πειραματισμούς. Και πολύ περισσότερο δεν αντέχει κομματικά τερτύπια.